Καλημέρα σας. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα του TEDx Χανιά για την πρόσκληση που μας έκανε και όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ. Είμαι η Κατερίνα Μακρυγιάννη, σχεδιάστρια κοσμημάτων, γνωστή για τα τελευταία χρόνια για τα σκουλαρίκια, βεντάλιες που θα δείτε και βλέπετε στην οθόνη πίσω μας. Μαζί μου είναι ο πολυπράγμων πατέρας μου, Νίκος Μακρυγιάννης, οικονομολόγος, επιχειρηματίας, σχεδιαστής και κατασκευαστής κοσμημάτων. Όταν η ομάδα του TEDx μου έκανε την πρόσκληση να συμμετέχω στις ομιλίες, συμφώνησα γιατί ήθελα να μοιραστώ αυτό που συμβαίνει πίσω από τις πόρτες του εργαστηρίου μας τα 30 τελευταία χρόνια. Επειδή όμως εγώ είμαι στο χώρο περίπου τα 10 χρόνια, θεώρησα πιο ενδιαφέρον να σας διηγηθεί ο πατέρας μου από που ξεκίνησαν όλα. Κανονικά, σήμερα εδώ θα έπρεπε να ήταν στη σκηνή μαζί μας και η μητέρα μου, Εύα, καθώς είναι η κύρια ειδικευτουργός. Βρίσκεται όμως σήμερα εδώ κάπου μαζί μας και απολαμβάνει τους καρπούς που δεν ήξερε ότι έσπερνε πριν από 30 χρόνια. Με μείνει στο να βρεθεί κανείς από το παρασκήνιο ενός όπως είναι ένα εργαστήριο στο προσκήνιο ενός αμφιθεάτρου. Είναι λίγο απογοτιά, λίγο θράσος, αλλά η τιμητική πρόσκληση και ευγενική συνάμα του TEDx Χανιά, αλλά και η παράκληση της κόρης μου για να βρεθώ να πω τα της ιστορίας μας, με έφερε εδώ μπροστά σας. Είμαι ο Νίκος ο Μακρυγιάννης και μαζί με τη γυναίκα μου την Εύα ξεκινήσαμε το 1988 μια επιχείρηση σχεδιασμού και κατασκευής κοσμημάτων. Πρωτογνωριστήκαμε με την Εύα στην Αθήνα γύρω στο 1974. Εγώ προερχόμουν από ένα χωριό του Πηλίου ονόματι Δράκια, ηρίστον παρόδο μαρτυρικό χωριό, και η Εύα από εδώ, από τα Χανιά. Ήμασταν φοιτητές. Εγώ φοιτητής στο οικονομικό τμήμα της νομικής. Η γυναίκα μου σπούδαζε, λέω γυναίκα μου γιατί τότε δεν ήταν. Η Εύα τότε σπούδαζε κοινωνική λειτουργός. Αποφοιτήσαμε και το 1978 ήρθαμε εις γάμον κοινωνία, αυξάνοντας και την κοινωνία κατά δύο πλάσματα. Το Σπύρο και την Κατερίνα. Αν κάτι είναι αυτό που... μια λέξη που μας χαρακτήριζε σαν ανθρώπους και σαν ζευγάρι, ήταν η λέξη ψαχνόμαστε. Γενικά, παρόλο ότι είχαμε τις δουλειές μας, εντούτοις ψάχναμε διάφορα πράγματα να βρούμε να συμπληρώσουμε το χρόνο μας, τα ενδιαφέροντά μας. Η Εύα είχε μια επιδεξιότητα και κατάφερνε με τα χέρια της να κάνει πράγματα. Το είχα και εγώ αυτό, αλλά εκείνο τον καιρό ασχολούμουν με το θέατρο, ερασιτεχνικά φυσικά, και ήμουνα στο Χανιώτικο Θεατρικό Εργαστήριο, αν το θυμάστε. Και εκεί γνώρισα να ίμνησω τον Γιάννη τον Κύρου, με τον οποίο στη συνέχεια φτιάξαμε τη θεατρική ομάδα Αρένα, η οποία νομίζω υπάρχει μέχρι σήμερα. Η Εύα με την επιδεξιότητά της άρχισε να σχεδιάζει κάποια και να κατασκευάζει κάποια κοσμήματα. Μάλιστα, η πρώτη ύλη ήταν βότσαλα θαλάσσης. Ήταν τα πέτρινα χρόνια. Ή κατά την ιστορική ορολογία, η λίθινη εποχή. Ακολούθησε η εποχή του χαλκού, η εποχή του ορίχαλκου, μπρούτζο, η εποχή του αρζαντό και πολύ αργότερα η εποχή του αργύρου και του χρυσού. Ήταν όμορφα τα σχέδιά της και της είπα και γιατί δεν ξεκινάς να τα πουλήσεις. Πράγματι, τα πούλησε, άρχισε να τα έβγαλε στην χοντρική. Και είχανε πολύ μεγάλη επιτυχία, σε σημείο που εγώ διέβλεψα κάτι να συμβαίνει εδώ, μια αλλαγή καριέρας. Και της πρότεινα να
κάτσω εγώ στην εφορία όπου δούλευα και να, δουλέψει, να αφήσει τη δουλειά της και να ανοίξουμε ένα μαγαζί. Πράγμα το οποίο με άκουσε και το κάναμε. Εκεί λοιπόν, αυτό ήταν το ξεκίνημα, όπως σας είπα. Δυσκολίες, ανυπέρβλητες. Άγνοια, όσο το σκοτάδι που δεν σας βλέπω. Λοιπόν, και εντούτοις δεν αποθαρρυνθήκαμε. Αντίθετα, χαλιβδώσαμε τη ψυχή μας, γιατί είδαμε ότι ήταν κάτι που μας άρεσε, που εκφραζόμασταν μέσα από αυτό. Και προσπαθήσαμε να δούμε πώς θα ξεπεράσουμε την αγνοιά μας. Πώς γίνεται αυτό? Με το διάβασμα, πρωτίστως. Βιβλία για τεχνικές γνώσεις. Βιβλία για πρώτες ύλες. Βιβλία για την ιστορία του κοσμήματος. Βιβλία τέχνης. Επίσκεψε μουσεία. Και ατελείωτες ώρες, μα ατελείωτες ώρες δουλειά σε ένα υποτυπώδης εργαστήριο που είχαμε ανοίξει. Τόση δουλειά, τόσοι πειραματισμοί, τόσες απογοητεύσεις και τόσες χαρές που, τι να σας πω, πολλές φορές έφευγα από το εργαστήριο το πρωί και πήγαινε κατευθείαν στη δουλειά. Βέβαια, οφείλω να πω ότι σε αυτή την προσπάθεια μας συμπαραστάθηκαν αρκετοί φίλοι μας αργυροχρυσοχώοι που με τις γνώσεις μας βοήθησαν πάρα πολύ. Είναι σημαντικό να βρίσκεις ανθρώπους και το προτείνω αυτό, να βοηθάμε. Να, εμάς ας πούμε μας βοήθησαν και δόξα τω Θεώ καλά πήγαμε. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν, θα τους ονοματίσω και να τους ευχαριστήσω από εδώ, ο Νίκος, ο Σύφης, ο Γιώργος, δεν έχει σημασία το όνομά τους για σας, για μένα έχει όμως. Μιλάω στον πληθυντικό, γιατί όλο αυτόν τον καιρό, παρόλο ότι έκανα μια άλλη δουλειά εγώ, συμπαραστηκόμουν ψυχήτε και σώματι στην προσπάθεια της γυναίκας μου. Και ξέρετε, δεν ήταν τόσο το οικονομικό αποτέλεσμα που προσδοκούσαμε, διότι είχαμε αρχικά και εγώ τις δουλειές μας. Αλλά ήταν αυτό που βρήκαμε, μια έκφραση, μια δημιουργία μέσα από αυτό το καινούριο πράγμα που ανακαλύπταμε. Όταν ορθοπόδησε αυτή η επιχείρηση και ρίξαμε αυτό το καράβι που λέγεται τέχνημα στη θάλασσα για να ταξιδέψει, αποφάσισα και εγώ να αφήσω το απάνεμο λιμάνι του δημοσίου και να ρηχτώ στο πέλαγος των επιχειρήσεων. Ταξιδεύουμε λοιπόν σήμερα με αυτό το καράβι εδώ και 30 χρόνια. Φουρτούνες, μπονάτσες, κι αν περάσαμε. Κρίσεις, επίσης. Αλλά ήταν ένα καλό σκαρί, άντεξε και νομίζω θα αντέξει. Είχαμε και ένα καλό πλήρωμα, εκπαιδευμένο. Ήταν η Σοφία, η Γογό, η Δάφνη, η Φιλιό, η Μαρία. Είχαμε μηχανικό, το Σπύρο, αλλά πάνω απ' όλα είχαμε ένα καλό καπετάνιο, την Κατερίνα, η οποία το πήρε το καράβι αυτό. Η οποία το πήρε αυτό το καράβι και από πλοίο της παράκτιας ναυτιλίας το μετέτρεψε σε ποντοπόρο πλοίο, όπου μεταφέρει σήμερα τις δημιουργίες της και τα σχέδιά της. Αλλά γι' αυτό το ταξίδι θα σας μιλήσει η ίδια. Εγώ από αυτό το βήμα ήθελα να ευχαριστήσω τη Χανιώτικη κοινωνία που όλα αυτά τα χρόνια μας συμπαραστάθηκε και μας συμπαραστέκεται και μας στηρίζει. Και εσάς που με ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ. Η δική μου ιστορία ξεκινάει κάπου το 2006. Μόλις έχω αποφοιτήσει από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Πάτρας
Και επιστρέφω στα Χανιά αποφασισμένη να αναλάβω την επιχείρηση και να την κάνω γνωστή. Το θέατρο το αγαπούσα από παιδί, αλλά με το κόσμημα άρχισα να ονειρεύομαι το μέλλον μου και πώς θα ήθελα να είναι η ζωή μου. Επιστρέφω λοιπόν Χανιά και ανακοινώνω στους γονείς μου τις προθέσεις μου. Τα επόμενα χρόνια που ακολούθησαν ήταν χρόνια προσαρμογής. Να μάθω τη δουλειά, να εξοικειωθώ με την ιδέα γονείς παύλα συνεργάτες. Κάτι ιδιαίτερα δύσκολο όταν οι γονείς είναι τόσο ταλαντούχοι. Έπρεπε λοιπόν να αποδείξω την αξία μου. Οι γονείς μου ευτυχώς αγκάλιασαν την ιδέα και με βοήθησαν στην προσαρμογή. Το 2009 έφυγα για ένα διάστημα στη Φλωρεντία, όπου έμαθα για να μάθω σχέδιο και να πάρω μία γεύση από τις σχολές κοσμήματος του εξωτερικού. Με την επιστροφή μου και πάνω που είχα αρχίσει να κάνω αισθητή την παρουσία μου στο μαγαζί, άρχισαν και τα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Στην αρχή το θεώρησα ότι ήταν προσωπική αποτυχία. Στην πορεία, όσο το σκέφτομαι, την πορεία μου μέχρι σήμερα, νομίζω ότι προσωπικά εμένα η κρίση καλό μου έκανε και με σκληραγώγησε. Αμέσως λοιπόν άρχισα να σκέφτομαι πώς θα πετύχω τους στόχους μου. Οι στόχοι ήταν η εγχώρια και η παγκόσμια αγορά. Το ένστικτό μου και η ανταπόκριση του κόσμου όλα αυτά τα χρόνια μου έλεγε ότι μπορούμε και αξίζει να τα καταφέρουμε. Έπρεπε λοιπόν να στήσω το brand. Το όνομα αυτού, Κατερίνα Μακρυγιάννη. Πήραμε την απόφαση και δεν το είπαμε τέχνημα, γιατί είχαμε να αντιμετωπίσουμε δύο δυσκολίες. Είχαμε μία πολύ όμορφη ελληνική λέξη που δεν μεταφράζεται ακριβώς και δεν μπορούσαν να την προφέρουν και σωστά. Επιπλέον για μένα το τέχνημα είναι η βάση μου στα Χανιά. Είναι ο χώρος που μπορεί, όπως έκανε και στο παρελθόν, να φιλοξενήσει ιδέες πολλών σχεδιαστών. Ήμουν βέβαια και της άποψης ότι είχαμε περισσότερες πιθανότητες για επιτυχία αν τα σχέδιά μας ταυτιζόντουσαν με το όνομα του σχεδιαστή, όπως ξέρουμε ότι είχε γίνει πολλές φορές στο παρελθόν. Τα επόμενα χρόνια που ακολουθούν είναι χρόνια δύσκολα. Πολλές προσπάθειες, άκαρπες. Τα χρήματα για αυτές τις προσπάθειες ερχόντουσαν από το υστέρημα της επιχείρησης. Άρα χρειαζόταν οι κινήσεις μας να είναι πολύ καλά μελετημένες. Έπρεπε να γίνω φωτογράφος, μάνατζερ, κατασκευαστής, σχεδιαστής, ό,τι περνούσε από το χέρι μου και όλοι μας βάζαμε ό,τι γνώσεις είχαμε για να καταφέρουμε τους στόχους μας. Μία μέρα λαμβάνω ένα mail από τα μεγαλύτερα γραφεία της Αμερικής που εκπροσωπεί μεγάλα πολυκαταστήματα, όπως το Bergdorf Goodman, το Harvey Nichols, το Neiman Marcus και άλλα. Ήθελαν πληροφορίες για το brand και τα κοσμήματα. Δυστυχώς όμως η επικοινωνία αυτή δεν τελεσφόρησε, λόγω απειρίας δικιάς μου να διαχειριστώ τέτοιες καταστάσεις. Αμέσως λοιπόν συνειδητοποίησα ότι το brand θέλει έναν εκπρόσωπο, έναν άνθρωπο που να μιλάει τη γλώσσα της παγκόσμιας αγοράς. Εκείνη την περίοδο, μία φίλη και πελάτησα στο μαγαζί μας έκανε πρόταση για συνεργασία. Η Μαρία Ικαστάνη. Είναι ένας άνθρωπος ταλαντούχος που ζει στο Λονδίνο από τα 18 της χρόνια, η οποία έχει μεγάλη εμπειρία στην αναγνώριση brand με δυναμική, στο στήσιμό τους και στην προώθησή τους παγκοσμίως. Εγώ τότε λοιπόν έψαχνα ένα παράθυρο στον κόσμο της παγκόσμιας μόδας και η Μαρία έρθε και μου άνοιξε την πόρτα. Η σύμπτωση ήταν απίστευτη. Αμέσως λοιπόν οργανωθήκαμε με βάση την εμπειρία και τις γνώσεις της Μαρίας και αρχίσαμε να συμμετέχουμε στις Διεθνείς Εβδομάδες Μόδας. Όπως λένε όμως όλοι, κάθε αρχή και δύσκολη. Ναι, με λαμβάναμε πολύ θετικά σχόλια για τα κοσμήματα, αλλά είναι γνωστό ότι ο κόσμος του εξωτερικού θέλει συνέπεια. Δεν εμπιστεύεται εύκολα έναν πρωτοεμφανιζόμενο και έτσι εμείς έπρεπε να μείνουμε, να βρούμε πόρους και να κρατηθούμε να παρουσιαζόμαστε σε αυτές τις εβδομάδες μόδας όπου δειγματίζεται το μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανίας. Θυμάμαι τη Μαρία να μου λέει «Κάνει υπομονή, αυτή η προσπάθεια θέλει χρόνο». Το Σεπτέμβριο του 2015 είχαμε πάρει την απόφαση ότι θα ήταν η τελευταία μας προσπάθεια, καθώς τα οικονομικά είχαν αρχίσει να μας πιέζουν.
Δυστυχώς ούτε τότε είδαμε διαφορά και εγώ αποκαρδιωμένη προσπαθούσα να δω ποια θα ήταν η επόμενή μας κίνηση. Το Δεκέμβριο όμως του 2015 με παίρνει η Μαρία ένα βράδυ τηλέφωνο και μου ανακοινώνει ότι μπήκαμε στο Net-a-Porter, το μεγαλύτερο online κατάστημα πολυτελών ειδών στον κόσμο. Η καρδιά μου πήγε να σπάσει, όπως περίπου τώρα. Χαιρόμουν και φοβόμουν συγχρόνως. Ήταν η στιγμή που ξεκίνησαν όλα. Η συμφωνία με αυτόν τον κολοσσό για μένα ήταν σαν ένα μικρό μνημόνιο. Έπρεπε να αποδείξουμε ότι αν και μικρή ελληνική εταιρεία εν μέσω κρίσης, μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε χρόνους παράδοσης και ποιότητα κατασκευής. Η παραγωγή μας αμέσως πενταπλασιάστηκε και η πρώτη παραγγελία έγινε ανάρπαστη μόλις σε 2 εβδομάδες. Σκεφτείτε τι δουλειά ρίχναμε εκείνη την περίοδο, ήταν κάτι ασύλληπτο. Από την πρώτη μέρα της εμφάνισης των κοσμημάτων στο διαδίκτυο, η ανταπόκριση των περιοδικών και των καταστημάτων διεθνώς ήταν κάτι που δεν μπορούσα να φανταστώ. Είχαμε αρχίσει να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας. Πολύ γρήγορα ακολούθησε άλλη μία επιτυχία, αυτή της φωτογράφησης με το διασημότερο φωτογράφο μόδα, τον Μάριο Τεστίνο, για την αγγλική Vogue. Τα όνειρά μου σίγουρα δεν είχαν φτάσει τόσο ψηλά, αλλά το περιοδικό το είχα στα χέρια μου και ήταν πραγματικότητα. Είχαμε τραβήξει την προσοχή των μεγάλων. Για να καταλάβετε αυτό, το πιο γνωστό μας σχέδιο έχει αντιγραφεί από τα μεγαλύτερα ονόματα μαζικής παραγωγής της βιομηχανίας της μόδας. Σήμερα λοιπόν έχουμε παρουσία σε 39 καταστήματα, σε 14 χώρες. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας αυτό το brand να το κάνουμε όλο ένα και πιο δυνατό. Ο ανταγωνισμός πολύ ψηλός, οι απαιτήσεις πάρα πολλές και εμείς πιστοί στο ραντεβού με τα καταστήματα στις εβδομάδες μόδας. Η ιστορία λοιπόν που ξεκίνησε από τους γονείς μου και το πολύ μικρό τέχνημα, από τους ρομαντικούς γονείς μου μάλλον, με πολλή θυσία και αγάπη για δημιουργία, έγιναν οι βάσεις. Συγγνώμη. Έγινε η βάση πάνω στην οποία κατάφερα να κάνω τα όνειρά μου και να γίνω ο άνθρωπος που είμαι σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ.